Πάμε! Τράπεζα Χαράν θέλει να μάθει γιατί αποφάσισες να αφήσεις την πόλη με το σόι σου, τους υπηρέτες και τα υπάρχοντά σου. Αν σε πρόσβαλε κάποιος από την πόλη, ο Σατράπης θα τον τιμωρήσει, αλλά σε παρακαλεί να μην φύγεις. Επέστρεψες, αλλά ο Θεός γνωρίζει ήδη την επιθυμία σου. Βλέπεις ότι ο Αβραάμ το σκάει επειδή φοβάται τον Θεό της Χαράν. Παλιά του έκανε θυσίες και έκλαιγε στο ναό του, περιμένοντας την ευλογία του. Και τώρα τον εγκαταλείπει. Εγκαταλείπει την πόλη του και τον προσβάλλει. Αβραάμ, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Ο Θεός της Χαράν σε διατάζει. Θα τον υπακούσεις, έτσι? Πρέπει να τον φοβάσει το μεγάλο πλοίο. Ο Θεός της Χαράν δεν φοβίζει κανέναν. Είναι από πέτρα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Άκουσες τη βλαστήμια του? Όσο για σένα, Λοχαγέ, μπορείς να βεβαιώσεις τον άρχοντά σου ότι πηγαίνω στη Χαναάν για δουλειές. Δεν έχω τίποτα εναντίον του ή εναντίον της πόλης και αν μπορέσω θα επιστρέψω. Εν τω μεταξύ δώσε αυτό το δώρο στον αξιότιμο κύριό σου από μένα και τους δικούς μου. Είμαι σίγουρος πως θα το εκτιμήσει. Σίγουρα θα το εκτιμήσει. Μπορείς να φύγεις, Αβραάμ, και όταν θέλεις εσείς μπορείς να επιστρέψεις στη Χαράν. Θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Ντροπή σου. Ο Θεός της Χαράν θα σε τιμωρήσει. Έρχεται ο άρχοντάς μας. Ελπίζω να ξεκουραστούμε σύντομα. Ήταν μεγάλο το ταξίδι. Δεν φοβάσαι την εκδίκηση του Θεού της Χαράν? Αυτός ο Θεός είναι πέτρα, γυναίκα. Απλώς πέτρα. Γιατί να το φοβόμαστε? Γιατί άφησες τη Χαράν? Είσαι ήδη πολύ πλούσιος. Γιατί να γίνεις πλουσιότερος? Ψάχνω για πλούτη που εσύ αγνοείς, Λοτ. Όταν τα βρεις, θα με κάνεις συνέτερό σου. Αν θέλεις και εσύ μπορείς να βρεις αυτά τα πλούτη. Θέλω να μάθω για αυτόν τον Θεό, με τον οποίο σε είδα να μιλάς τα βράδια. Τι θέλεις να μάθεις, γυναίκα? Θα μου δώσει τελικά το παιδί που μου υποσχέθηκε? Θα το δεις και μόνη σου, γυναίκα.
Βλέπεις εκείνα τα μαύρα σύννεφα? Και βέβαια τα βλέπω. Είναι μια καταιγίδα που πλησιάζει. Θα μας φτάσει σε λίγο. Φοβάμαι, Αβραάμ. Καταράστηκε, Αβραάμ. Πάμε πίσω, Αβραάμ. Αν γυρίσεις πίσω, θα συγχωρεθείς. Δεν πιστεύω πως ένας πέτρινος θεός μπορεί να σηκώσει τους ανέμους. Αβραάμ, σε εικετεύω. Πάμε πίσω. Αυτός που μας προστατεύει είναι ένας αόρατος θεός, γυναίκα. Είναι ο παντοδύναμος θεός. Προσευχήσου σε αυτόν τότε και πες του να μας σώσει. Εντάξει, πέρασε. Α, ο Θεός σου μας έσωσε. Να μείνεις σε αυτό το μέρος. Είναι η γη της Χανάν, όμορφο μέρος, αλλά δεν ήρθε η ώρα να σταματήσουμε. Κοίτα, αυτή είναι η πόλη Σέκεμ. Θα επιστρέψουμε εδώ αργότερα όταν τελειώσει το ταξίδι μας. Πότε δηλαδή? Όταν το θελήσει ο Θεός. Είσαι, κύριε μου. Ο υπηρέτης σου σε περιμένει. Αβραάμ. Α, εδώ είμαι, κύριε. Είδες την ομορφιά της χώρας που βρίσκεσαι? Θα μείνω εδώ αν με προστάξεις. Όχι ακόμα, Αβραάμ, αλλά στο σπόρο σου θα δώσω αυτή τη χώρα. Τότε είναι αλήθεια. Θα έχω απόγονο. Χαίρομαι που μου το λες αυτό για δεύτερη φορά, κύριε μου. Ο άντρας δεν είναι τίποτα αν δεν έχει ένα δικό του απόγονο, κύριε μου. Η απογονή σου θα είναι όσα τα αστέρια στον ουρανό και όσοι οι κόκκι της άμμου στη θάλασσα. Παραδίνομαι σε σένα, κύριε μου. Θα χτίσω ένα βωμό σε αυτή τη γη, κύριε μου, και θα προσφέρω θυσίες στο ευλογημένο όνομά σου. Το χέρι του Θεού μας προστατεύει. Πάμε! Ούτε και εδώ έχει νερό, κύριε. Είναι το 8ο στεγνό πηγάδι. Πρέπει να βρούμε νερό. Είπες πως ο Θεός σου μας προσέχει και μας προστατεύει. Ο Θεός περιμένει να αποδείξουμε την πίστη μας. Και αυτό περιμένει και από σένα, γυναίκα. Δεν μας μένει παρά να πάμε στο μεγάλο ποταμό Νείλο που δεν στερεύει ποτέ.
Κύριε, κοιτάξτε κάτω, είναι ληστές! Τους σκοτώνουν όλους, τι θα κάνουμε! Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας. Οι άντρες είναι πιο εξαντλημένοι και διψασμένοι και από τα ζώα. Ό,τι έγινε, έγινε και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Λότ, είσαι σκληρός. Δεν θα σταματήσω ποτέ να βοηθάω όσους κινδυνεύουν, ακόμα και αν μου στοιχεί στη ζωή μου. Πες στους άντρες να με ακολουθήσουν. Ποιος μας δίνει το δικαίωμα να φερούμε τη ζωή που εσύ δίνεις, κύριέ μου? Αυτό το κορίτσι, εκεί πέρα! Μα είναι παιδί! Γεννήθηκε υπηρέτρια. Πώς να τη λέω? Να τη λες Χαγκάρ. Τώρα λοιπόν λέγεσαι Χαγκάρ. Έλα μαζί μου. Ισχυρός ο Θεός που ζει σε αυτό το ναό. Ο ναός είναι σπουδαίος, αλλά ο Θεός που ζει εδώ είναι φτιαχμένος από πέτρα. Γιατί δεν του ζητάς τη χάρη να μου δώσει ένα παιδί? Δεν πρόκειται να ζητήσω καμία χάρη από ένα πέτρινο Θεό. Ο αληθινός Θεός που μου μιλά δυνατός και αόρατος είναι ζωντανός και το ξέρω. Μα τότε γιατί δεν σου έχει δώσει ακόμη ένα παιδί? Μου το υποσχέθηκε και αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του. Είσαι πολύ πεισματάρης, Αβραάμ. Πολύ πεισματάρης. Στο τέλος της πόλης είναι μια μεγάλη αγορά. Εκεί θα πουλήσουμε τα χαλιά και τα ζωντανά μας. Θα κάνουμε καλές δουλειές. Γιατί έφερες τόσο μεγάλο χαλί? Εδώ δεν χωράει σε κανένα σπίτι. Χωράει μόνο στο παλάτι σου. Το έφερα για σένα, για να το αγοράσεις εσύ. Είσαι έξυπνος έμπορος. Πώς σε λένε? Με λένε Αβραάμ και έρχομαι από τη Χαράν. Θα αγοράσω το χαλί σου, έμπορα. Είναι πολύ όμορφο. Σάρα, Σάρα! Ποιος με φωνάζει? Είσαι η ευνοούμενη του Φαραώ, ευγενική κυρία. Εγώ, μα μόλις που με είδε. Μην εκπλήσεσαι, κυρία. Ο ενδυμότατος Φαραώ είναι σαν αητός. Μα δεν μπορώ να πάω μαζί του. Μόλις επέστρεψε στο παλάτι, μου ζήτησε να του φέρω την αδερφή του εμπόρου που λέγεται Σάρα. Είπε πως δεν είχε δει στη ζωή του χαμόγελο σαν το δικό της. Τη θέλω να μου χαμογελάει. Για να αρνηθώ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σε σκοτώσω. Ήρθα να πάρω πίσω την αδερφή μου που μου πήρε ο Φαραώ το απόγευμα.
Μην ανησυχείς, φίλε μου. Ο Φαραώ θα σε πνίξει με δώρα. Δεν θέλω δώρα. Πες στο Φαραώ ότι δεν πρόκειται να φύγω χωρίς αυτή. Πάντα πληρώνει περισσότερα από όσα χρειάζεται και στην περίπτωσή σου θα κάνει το ίδιο. Μα δεν θέλω δώρα. Μην ανησυχείς, θα στα στείλει. Την έχασες. Πάμε πίσω στη σκηνή. Κύριε μου, άκουσε τον υπηρέτη σου. Είμαι ο Αβραάμ και είμαι απελπισμένος. Ναι, Αβραάμ, τι έχεις? Άκουσε τον υπηρέτη σου, κύριε μου, και μην επιτρέψεις στο Φαραώ να κάνει κακό στη Σάρα, κύριε μου. Δεν είσαι σε θέση εσύ να μου πεις τι να κάνω. Ναι, κύριε μου, δεν είμαι άξιος γι' αυτό. Και γιατί δεν είπες αμέσως πως η Σάρα είναι γυναίκα σου? Γιατί φοβήθηκα ότι ο Φαραώ θα με σκότωνε. Είπα ψέματα. Είπες ψέματα. Μη με καταλείπεις. Ο Αβραάμ δεν είναι αδερφός μου, κύριε. Είναι άντρας μου. Λες ψέματα, γυναίκα. Ψάχνεις τρόπο για να μην με υπακούσεις. Ποτέ δεν θα μπορούσα να σου πω ψέματα. Με φοβίζεις, με τρομοκρατείς. Τι έγινε και σύστηκε η γη? Κύριε, πρέπει να φοβάσαι τον Αβραάμ. Και γιατί να φοβάμαι τον Αβραάμ? Γιατί τις νύχτες μιλάει με το Θεό του. Και λοιπόν? Ο Θεός του του απαντάει. Το γέρο! Φωνάξτε το γέρο! Για να φωνάξουμε, κύριε! Φωνάξτε τον Αβραάμ τον έμπορο! Ο Θεός σου είναι πιστός σε σένα, Αβραάμ. Είναι και Θεός μου, γιατί μας έσωσε. Μας πας τώρα που μας έδιωξε ο Φαραώ, Αβραάμ? Θα επιστρέψουμε στη γη της Χαναάν. Ο λοιμός πέρασε και θα επιστρέψουμε πλουσιότεροι από ό,τι φύγαμε. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είσαι πλουσιότερος. Πώς λες τέτοιες ανοησίες? Δεν βλέπεις τα κεφάλια του κοπαδιού μου και τα χρυσά νομίσματα στην κασέλα μου? Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά που έχεις δεν είναι αρκετά. Γιατί ο Θεός σου δεν σου έδωσε ένα παιδί. Φύγε από αυτή τη χώρα, Αβραάμ, και μη γυρίσεις πίσω αν θέλεις να μείνεις ζωντανός. Μην ανησυχείς, δεν θα γυρίσω, φίλε μου. Αφού διέσχισε την έρημο της Νεκεύ, ο Αβραάμ επέστρεψε στη γη της Χαναάν, που ήταν πιο πλούσια σε καρπούς και νερό από κάθε άλλη στη γη. Αλλά αμέσως είχε να αντιμετωπίσει πολλούς εχθρούς για να προστατεύσει το λαό και την περιουσία. Ο Αβραάμ πάντα πολεμούσε και νικούσε με τη βοήθεια του Θεού, που του ήταν πιστός. Στο όνομα της πίστης του, ο Αβραάμ έκανε ειρήνη με τον βασιλιά Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ πίστευε και αυτό τον ίδιο Θεό με τον Αβραάμ και ήταν ιερέας του. Γι' αυτό εκείνος βοήθησε τον Αβραάμ και του πρόσφερε ψωμί και κρασί. Ευλογημένος να είσαι, Αβραάμ, από τον μεγαλοδύναμο Θεό, και ευλογημένος να είναι ο πανίσχυρος Θεός που παρέδωσε σε σένα τους εχθρούς. Και εσύ να είσαι ευλογημένος, Μελχισεδέκ, γιατί πιστεύεις και φοβάσαι τον παντοδύναμο. Πολλά χρόνια πέρασαν και ο πανίσχυρος Θεός πρόσεχε πάντα τον πιστό του υπηρέτη Αβραάμ. Πόσο χρόνο είναι η υπηρετριά σου? Είναι 15. Είναι πολύ όμορφη, έτσι? Δεν θα στενοχωρηθώ αν κάνεις μαζί της αυτό που είναι δικαίωμά σου. Ναι, θα μπορούσα, αλλά...
Είσαι καλός άνθρωπος, Αβραάμ. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που αφήσαμε τη Χαράν. Υπακούμε το θέλημα του Θεού. Περιμένουμε το παιδί πολλά χρόνια. Και αφού ο Θεός μας εμποδίσει να το κάνουμε, ίσως είναι ένα σημάδι. Πήγαινε με την υπηρετριά μου τώρα. Στο ξαναλέω, μπορεί να σου κάνει ένα γιο. Ο Αβραάμ άκουσε τη Σάρα. Μετά από 10 χρόνια που έμεινε στη Χαράν, η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ την Αιγύπτια υπηρετριά τη, τη Χαγκάρια γυναίκα του. Η Χαγκάρ έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο που ο Αβραάμ τον ονόμασε Ισμαήλ. Ευλογημένο το όνομα του Παντοδύναμου, ήθε το χέρι του να προστατεύει πάντα αυτό το παιδί που μου έδωσε. Το όνομά του θα είναι Ισμαήλ.